Έχουμε αρκετά περιστατικά, καθημερινά και συνεχόμενα, σε όλη τη Λακωνία, εκδηλώνονται πυρκαγιές. Αυτό βέβαια συμβαίνει εδώ και 2 μήνες τώρα, πριν την έναρξη της αντισπυρικής περίοδου, με τους καθαρισμούς που γινόντουσαν στα χτήματα και την προετοιμασία των ελαιοκτημάτων κυρίως, υπήρχαν προβλήματα, προκαλούντουσαν διάφορες πυρκαγιές. Τα έλεγα σε αυξημένο αριθμό. Και αυτό, όπως βλέπετε, συνεχίζεται ακόμα και τώρα, με διάφορα ατυχήματα ή κυρίως απροσεξίες συμπολιτών μας, όπου προκαλούνται συνεχώς πυρκαγιές. Αυτό βέβαια εκτιμούμε ότι κυρίως το αποδίδουμε στις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η υγρασία είναι αρκετά χαμηλά, η θερμοκρασία είναι παρατεταμένη τώρα περίοδο με υψηλή θερμοκρασία, κοντά στους 40, και όλα αυτά συντελούν στο να η βλάστηση να είναι σε μια κατάσταση που πολύ εύκολα ένας σπινθήρας μας δίνει έναρξη πυρκαγιάς. Από ό,τι είπατε, όλα αυτά έχουν προκύψει από αμέλεια, από προσεξία. Όλοι αυτοί έχουν συλληφθεί? Έχουν γίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει βρεθεί ο υπαίτιος και έχουν γίνει και αυτόφορα και έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Όπως προβλέπεται δηλαδή από την νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. 2 και 3.000 ευρώ βλέπω συνήθως στις ανακοινώσεις σας, έτσι? Ναι, ναι. Είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Και πιστεύω ότι, ότι δουλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τα βούρβουρα έχουμε κάτι νεότερο? Συνέδραμε και η Λακωνία. Σωστά, συνέδραμε η Λακωνία με ένα όχημα. Το ευτύχημα είναι ότι ήταν απογευματινές ώρες. Συνήθως οι πυρκαγιές τις ώρες αυτές αντιμετωπίζονται καλύτερα. Γνωρίζω ότι εκεί έλαβαν μέρος ισχυρές δυνάμεις της υπηρεσίας, όλη της Πελοποννήσου και εν αέρια μέσα. Και το συμβάν νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, είναι σε ύφεση. Βλέπετε δόλο καθόλου σε κάποια περιστατικά φέτος? Υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής που εκτιμάτε? Νομίζω ο δόλος όχι. Εγώ προσωπικά, τουλάχιστον για το νομό μας, είναι όχι, δεν νομίζω. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως τα αίτια βέβαια, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα το ανακριτικό κάνει έρευνα, αλλά εκ προσωπική μου άποψη και συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, νομίζω ότι δεν υπάρχει δόλος, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μάλιστα. Θα μας υπενθυμίσετε τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Τα έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο τα ακούμε, τόσο καλύτερα. Σωστά. Πιστεύω ότι το βασικό που πρέπει να γίνει από τους συμπολίτες μας είναι οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και στους εντός των οικισμών, αλλά και στα γενικότερα όπου υπάρχουν ευθύρια και στα χτήματά τους. Όσον αφορά τώρα τους οικισμούς και πέριξ των οικισμών και στα χωριά ιδίως, θα πρέπει να γίνουν καθαρισμοί των οικοπαίδων, των ρεμάτων και περιμετρικά των χωριών, γιατί το θέμα είναι όχι μόνο όταν θα έρθει η φωτιά να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, γιατί όπως γνωρίζουμε, χωρίς καύσιμο σύλλη, χωρίς βλάστηση, δεν υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορεί να συντηρηθεί η φωτιά. Και αντιμετωπίζεται έτσι πολύ καλύτερα, αλλά και στην περίπτωση που έχουμε έναρξη πυρκαγιάς από τον οικισμό ή από κάποιο οικόπεδο, γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί όπου έχουμε δραστηριότητα, εκεί έχουμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί και η φωτιά λοιπόν δεν θα επεκταθεί προς τα έξω, έτσι, αλλά και παράλληλα όταν θα έρθει η φωτιά προς τον οικισμό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα και με λιγότερο νερό και πιο σύντομα. Στην ουσία προστατεύουμε τους οικισμούς μας. Από εκεί και μετά θα πρέπει να περιορίσουμε με βάση το δίκτυο επικινδυνότητας που επικρατεί, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά, να το συμβουλευόμαστε και ανάλογα να προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας και τις δραστηριότητές μας στην ύπαιθρο. Και όπως καταλαβαίνετε, με τις καιρικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ένας πολύ μικρός, ένας πυνθήρας που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έδινε πυρκαγιά, τώρα μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει φωτιά. Άρα λοιπόν, συνήθως όταν οι δείκτες είναι 3, 4 και 5, θα πρέπει να αναβάλουμε τις δραστηριότητές μας, ενώ στους μικρότερους δείκτες, που τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, όταν λέω καλύτερα σημαίνει ότι πιο δύσκολα
ένας πυρθύρας θα μας δώσει φωτιά, αλλά και η φωτιά που θα δημιουργηθεί θα μπορέσουμε να την προλάβουμε ή να την αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα από ότι στους υψηλότερους δείκτες. Mm. Λοιπόν, και θα πρέπει στους χαμηλότερους δείκτες όταν κάνουμε χρήση φωτιάς να έχουμε και μέτρα. Να έχουμε και πυροσβεστήρες μαζί μας, να έχουμε και σκαπανικά και ανθρώπους που θα προσέχουν γενικότερα, θα μας βοηθούν και θα προσέχουν τον χώρο, μην τυχόν και εκδηλωθεί πυρκαγιά χωρίς να την αντιληφθούμε. Μάλιστα. Πάντως, σε επίπεδο αντιμετώπισης, η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας εθελοντικών πυροσβεστικών σταθμών είναι πολύ συγκινητική, έτσι. Σίγουρα τα αποτελέσματα που είχαμε στον ομό μας μέχρι τώρα είναι σίγουρο ότι οφείλονται στην μεγάλη κινητοποίηση που κάνουμε και από πλευράς πυροσβεστικής και από πλευράς πολιτικής προστασίας των Δήμων γενικότερα, όλη της Λακωνίας και της περιφέρειας και του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος. Πάντα έχουμε μαζί μας, σε όλες τις πυρκαγιές, έχουμε ανθρώπους με τρακτέρ, με βιτία, μας συνδράμουν με νερό και γενικότερα τα οχήματά μας δεν κάνουν μεγάλες μετακινήσεις, επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της φλόγας και της φωτιάς και όλοι οι υπόλοιποι μας τροφοδοτούν με νερό. Και πιστεύω ότι όλη αυτή η γενική κινητοποίηση που γίνεται και που χτυπάμε τη φωτιά άμεσα με όλες μας τις δυνάμεις, όλοι οι φορείς, έχει μέχρι τώρα επιφέρει τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Μάλιστα. Εύχομαι καλή δύναμη και σε εσάς σε επίπεδο διοίκησης, γιατί είστε από τους ανθρώπους που κινούνται και στο πεδίο, δεν μένετε στο γραφείο, αλλά να στείλουμε και έτσι τις ευχές μας και στο προσωπικό, το οποίο δοκιμάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.